Δείτε τους άστεγους δίπλα σας. Νιώστε τις συνθήκες που αναγκάζονται να ζουν και κυρίως κάντε κάτι για αυτούς. Αυτά προτρέπει στους συμπολίτες τους μια παρέα Θεσσαλονικιών που διοργανώνει εκδήλωση αλληλεγγύης με το συμβολικό τίτλο «Είμαστε όλοι άστεγοι» τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου. Έχει ξεκινήσει αυτό περίπου εδώ και 10 μέρες. Το ξεκίνησα εγώ, πλέον είμαστε πολλοί, βάζουμε τη λέξη «είμαστε» μπροστά. Δεν θέλουμε να σταματήσει αυτό, δηλαδή να γίνει μια δράση και να σταματήσει εκεί. Ξεκίνησε πώς. Μένω στο Βερολίνο, ήρθα για διακοπές. Οι εικόνες μου από την Ευρώπη και από το Βερολίνο είναι ότι οι άνθρωποι πετιούνται στους δρόμους, άσχετα αν το παίζουν πολιτισμένοι, και πεθαίνουν χωρίς τίποτα. Δηλαδή τώρα στη Γαλλία και Αγγλία πέθανε κόσμος με το κρύο έτσι. Δεν την είχα συνηθίσει την πόλη μου έτσι. Όσο έμενα εδώ, βλέπεις κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορείς να τα παρατηρήσεις γιατί μένεις εδώ. Άρα δεν σου κάνουν διαφορά. Όταν ήρθα λοιπόν, μου έκανε διαφορά ένα βράδυ περπατώντας στη Τζιμισκή, πόσο κόσμος αδιάφορος ήταν και δίπλα έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί άνθρωποι που μένουν έξω και είχε πάρα πολύ κρύο. Αποφάσισα, μια και παιδί του Facebook και όλοι όσοι εμείς που το στηρίζουμε, είτε είμαστε DJ, είτε μουσική, είτε οτιδήποτε, αντί να αποστάρουμε πράγματα καθημερινά για τη ζωή μας, να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε μια δράση χωρίς κανένα σκοπό, σαν ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς ταμπέλες, για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πώς τώρα λοιπόν ένα απόγευμα ότι χρειαζόμαστε sleeping bag και οτιδήποτε, είπα σκεφτείτε τον εαυτό σας σαν να είστε άστεγοι, τι θα κάνατε αν μένατε στο κρύο απόψε το βράδυ. Και έγινε ένα πολύ μεγάλο spread. Μαζεύτηκαν πάρα πολλά πράγματα, στην αρχή ανοργάνωτα όπως και το post μου, γιατί ήταν τελείως... Τη στιγμής, ναι, ήμουν επηρεασμένος και πολύ ενθερμό. Και άρχεται να μαζεύεται κόσμος γύρω μου. Υπάρχουν πλέον μέρη που μαζεύουν πράγματα. Αυτό το πράγμα στηρίζεται και στηρίχθηκε πάρα πολύ από παιδιά που δουλεύουν νύχτα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως έχουν δει πιο πολλά τα μάτια τους, ίσως και γι' αυτό και το event της Δευτέρας γίνεται στα μπαρ. Και πείτε μας δύο λόγια για την βραδιά, πια στις 12 Ιανουαρίου. Βραδιά, συμμετέχουν 8 μπαρ. Προσπάθησα, για να έχω και το control αυτή τη κατάσταση και να γίνει σε ανθρώπους που τους έχω εμπιστοσύνη, ώστε να υπάρχει διαφάνεια γι' αυτό, γιατί θα κατηγορηθούμε και σίγουρα θα μας την πέσουν οικονομικά, τα λεφτά και αυτά. Δεν θέλω να υπάρχει το χρήμα στη μέση. Ήδη, αναφέρει ο κύριος Εξαρχόπουλος, έχουμε σκεπάσει πάνω από 200 άστεγους, δίνοντας κουβέρτες και sleeping bags στο Υπνοτήριο Αστέγων Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, αλλά και σε ανθρώπους που συναντάμε στον δρόμο. Στελεχώνουμε τα μπαρ αυτή τη βραδιά με live bands και DJs που προσφέρθηκαν δωρεάν να παίξουν αφιλοκερδώς. Ο κόσμος θέλουμε να κάνει γύρα, να τα δει όλα. Δεν λέμε θέλουμε να διασκεδάσει για τους άστεγους, αλλά ας πιει μια φορά το ποτό του και αυτά τα χρήματα εμείς θα τα συγκεντρώσουμε και θα πάρουμε πράγματα που χρειάζονται άστεγοι. Ρωτάμε το Υπνοτήριο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Ημέρας, που είναι δύο βασικά μέρη που φιλοξενούν αυτούς τους ανθρώπους, αν και δεν φτάνουν. Τι βασικές ανάγκες έχουν, και ήδη μαζεύουμε πράγματα, αλλά και με αυτά τα χρήματα θα πάρουμε μια μεγάλη ποσότητα. Εντάξει, οι ευχαριστήσεις είναι πάρα πολλές πλέον και δεν μπορώ να κατονομάσω γιατί ο κόσμος είναι χιλιάδες και είναι ωραίο. Τώρα, το μετά. Η σκέψη με εμένα είναι στο μετά. Ξέρω ότι αυτό θα είναι κάτι πετυχημένο, αν και δεν είναι ο σκοπός αυτό να είναι πετυχημένο. Θέλουμε ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί, να ξέρει που μπορεί να πηγαίνει πράγματα κάθε μέρα, θα υπάρχουν φυλάδια. Δηλαδή να του δώσουμε αυτό το τσίκ που δεν έχουμε σαν άνθρωποι. Να σταματήσει το δεν βαριέσαι, το δεν μπορώ. Να πούμε, ας πούμε μπροστά εμείς, να μην γκρινιάζουμε μόνο σε αυτή τη χώρα κτλ. Sleeping bag, ξηρά τροφή και ένα μπουφάν είναι μεταξύ των βασικών ειδών που ζητούνται για την προσφορά τους στους άστεγους. Σκέφτομαι πάρα πολλά. Σκέφτομαι πάντα με τη βοήθεια του κόσμου και επαγγελματιών. Δηλαδή, γραφίστες να μας σχεδιάσουν ένα μεγάλο κουτί, να υπάρχει πάντα σε όλα τα εστιατόρια και σε όλα τα μπαρ της πόλης, να αναρτούμε τι ανάγκες χρειάζονται και ο κόσμος στην καθημερινότητά του να βάζει πράγματα. Να υπάρχουν ειδικές κρεμάστερες σχεδιασμένες που να λένε είμαστε όλοι άστεγοι και ο κόσμος να βάζει ρούχα. Θέλω να υπάρχουν σημεία στην πόλη, στάνταρ, όπως γίνεται και έξω και στο Βερολίνο, που να βάζει ο κόσμος τα τρία βασικά είδη, το sleeping bag δηλαδή, μια ξηρά τροφή και ένα μπουφάν. Δεν ξέρω που θα το πάμε παραπέρα, αν θα πάμε στο κοινωνικό παντοπολείο, αν θα βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Μακάρι, δεν έχουμε αυταπάτες ότι θα λύσουμε εμείς το πρόβλημα των άστεγων, έτσι, μην τρελαθούμε. Δεν το έχουμε αυτό. Αλλά ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε. Λέω, ας πούμε, κάνε ένα share, γιατί είμαστε από το Facebook ξεκίνησε αυτή τη φάση. Κάνε ένα share και με ένα share σου ή ένα invite μπορεί να σκεπάσουμε έναν άνθρωπο άποψη. Και δεν είναι ψέμα, υπερβολή, είναι αλήθεια.